Εδώ με τον αρχισυντάκτη του Alpha News Live, τον Νικόλα Ζανέτσο. Νικόλα μου, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τρέχει η προεκλογική. Σιγά σιγά, εντάξει, να περάσουμε το καλοκαίρι, τα φεστιβάλ, θα πάνε να κάνουν χειραψίες υποψήφοι, θα μπει το φθινόπωρο και θα είμαστε στην τελική στροφή. Όμως αυτές τις μέρες τι έχουμε? Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ. Αύριο έχουμε μια συνάντηση πολιτικού περιεχομένου. Είναι η τρίτη κατά σειρά συνάντηση της Δημοκρατικής Παράταξης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Συνεχίζουν από εκεί που έμειναν σε ό,τι αφορά τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, όπως μαθαίνουμε. Η Δημοκρατική Παράταξη μας λέει ότι θα αποφασίσει το Σεπτέμβριο ποιον θα υποστηρίξει. Ωστόσο, οι πληροφορίες κάτια είναι ότι εν τέλει θα καταλήξουν στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ναι. Στη βάση αντιλαμβάνομαι της εκλεξιμότητας και αυτή. Λοιπόν, Νικόλα, λέω να χαιρετήσουμε τους σημερινούς μας εκλεκτούς καλεσμένους συναδέλφους. Κατά την άποψή μου, είναι από τις πιο ισχυρές και αιχμηρές πένες της κυπριακής δημοσιογραφίας. Είναι ο Θανάσης Φωτίου από τον Φιλελεύθερο και ο Κώστας Κωνσταντίνου από τον Πολίτη. Συνάδελφοι, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, για να κάνουμε... Και εμείς μερικές φορές τα έντυπα είμαι σίγουρος ότι υπερβάλλουμε, αλλά και εσείς στην τηλεόραση ακούγοντας για τα επίθετα. Είναι γιατί έκανα χρόνια, θα σιγώ στην εφημερίδα, γι' αυτό λοιπόν, το κουβαλάω μαζί μου. Να κάνουμε λοιπόν, συναδελφοί, μια αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας της προεκλογικής, να δούμε τα ενδιαφέρον των πολιτών, αν υπάρχει, πού εστιάζουν οι υποψήφοι, τι καινούργιο βλέπουμε συγκριτικά με άλλες περιόδους, τι παλιό αναπαράγεται, τα συθήματα, την επικοινωνιακή πολιτική και να δούμε και την ουσία. Θανάση, εσύ τι λες, πού είμαστε σήμερα? Εγώ θα πω ότι κάποια στιγμή είχα πιστέψει ότι θα είχαμε μια ενδιαφέρουσα προεκλογική εκστρατεία. Δεν το βλέπω στην παρούσα φάση, ενώ θα έλεγα ότι είναι λίγο μια από τα ίδια. Δηλαδή ζούμε καταστάσεις που έχουμε δει στο παρελθόν, παραδοξότητες, ασυνέπεια λόγων, έργων... Αυτό παρατηρώ για την ώρα. Ενδεχομένως από Σεπτέμβρη και μετά, που θα είναι καθοριστικός μήνας με βάση τις δημοσκοπήσεις, τι θα καταγράψουν. Γι' αυτό και κάποια κόμματα, όπως είπε και ο Νικόλας Ζανέτος προηγουμένως, θα τρενάρουν τις διαδικασίες τους και θα αποφασίσουν το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο και μετά ενδεχομένως να έχουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Για την ώρα βλέπω κάτι το οποίο έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Παρόλο που οι προσωπικότητες οι οποίες είναι υποψήφιες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Μάλιστα. Κώστα, εσύ τι λες, τι διαπιστώνεις μέχρι στιγμής? Εγώ κάτι θα συμφωνήσω ότι δεν έχουμε κάτι προς το παρόν. Αυτό όμως που παρατηρώ εγώ τουλάχιστον είναι ότι δεν υπάρχει ουσία στην προεκλογική εκστρατεία. Και αυτό που καταγράφω και που το έχω πει αρκετές φορές είναι ότι σε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά προβλήματα, το γεγονός ότι διεξάγεται μια προεκλογική εκστρατεία ερήμην των προβλημάτων του κόσμου, ή αν θέλεις μακράν των προβλημάτων του κόσμου, πιστεύω ότι εντάξει είναι κακό, είναι πολύ υποτιμητικό για τον κόσμο. Ναι. Το γεγονός ότι συζητάμε τα πρόσωπα, συζητάμε τα κόμματα, συζητούν υποψήφοι μεταξύ τους για οτιδήποτε άλλο πέραν της ουσίας και πέραν των προβλημάτων. Πέραν των λύσεων που μπορούν να υπάρχουν στα προβλήματα του κόσμου, τα πραγματικά προβλήματα και τα τεράστια προβλήματα του κόσμου. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα το δούμε να αποτυπώνεται και στην αποχή στο τέλος της διαδικασίας αυτής, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι αυτές οι εκλογές δεν τον αφορούν και δεν τον εκπροσωπούν και δεν μπορούν να του προσωπήσεις, διότι ακριβώς το μόνο που συζητούν τα κόμματα είναι χορηγίες, πρόσωπα, συμμαχίες και τίποτα άλλο. Τη στιγμή που υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Ναι. Νικόλα, πιστεύω ότι υπάρχει ναι. Κάτι, επέτρεψε μου, πιστεύω έχει απολύτω δίκιο ο Κώστας. Είναι μια προεκλογική εκστρατεία για την ώρα, άτονη συνθημάτων, χωρίς να αγγίζουμε την ουσία των προβλημάτων. Και αυτό δεν είναι άσχετο με το γεγονός ότι τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ασυνεπείς ως προς τα αφηγήματα που είχαν υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή υποστηρίζουν πρόσωπα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα βασικά αφηγήματα που αυτά είχαν υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν τα αγγίζουν, δεν αγγίζουν την ουσία των προβλημάτων.
πέραν του ότι αυτά ενδεχομένως που εμείς θεωρούμε σοβαρά για τον κόσμο να μην είναι, και τα έχει δίκιο ο Κώστας, τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου είναι άλλα, είναι καθημερινά, είναι θέματα επιβίωσης, είναι αλλού η ουσία. Που θα τη δούμε. Απλά νομίζω ότι, Νικόλα, είμαστε στο σημείο εκκίνησης τώρα. Βασικά, κάνουμε προεκλογική της προεκλογικής. Στο σημείο εκκίνησης, έτσι να ξεκινήσει η μάχη, η κούρσα. Και συζητάμε τώρα πού θα σταθεί ο καθένας, ποιος θα είναι πίσω του, ποιος θα τον στηρίξει, ποιος θα του δώσει νερό. Είμαστε σε εκείνο το σημείο ακόμη. Δεν έχουμε ξεκινήσει να τρέχουν σε κάθε περίπτωση οι υποψήφοι. Ναι, και ούτε και οι συζητήσεις επί των προεδρικών εκλογών δεν έχουν ιδιαίτερη ουσία, όπως είπαν και οι συνάδελφοι. Εκείνο που παρατηρούμε όμως είναι κάποιες τάσεις στον κόσμο, οι οποίες καταγράφονται και στις δημοσκοπήσεις και δείχνουν ότι σε μεγάλο βαθμό οι ψηφοφόροι συνεχίζουν από εκεί που έμειναν στις βουλευτικές εκλογές του 2021. Δηλαδή, επιλέγουν να τηρήσουν κάποιες αποστάσεις από τα παραδοσιακά κόμματα, επιλέγουν να βγάλουν μια αντίδραση, και αυτή η αντίδραση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, φαίνεται να καταγράφεται στη δυναμική που αναπτύσσει ο κύριος Χριστοδουλίδης στις δημοσκοπήσεις. Είναι μια θεωρητικά στο μυαλό αυτών που τον υποστηρίζουν μια επιλογή αντίδρασης, η οποία όμως βγάζει κάποιο νόημα, δεν είναι τόσο ριζοσπαστική που να φοβίζει, και συνεπώς συγκεντρώνει και δημιουργεί έτσι μια δυναμική που τη βλέπουμε να καταγράφεται και στις πρώτες μετρήσεις. Τώρα, κατά πόσο έχει ουσία το περιεχόμενο αυτής της αντίδρασης ή όχι, θα κριθεί στην πορεία από το Σεπτέμβριο και μετά, όταν θα αρχίσουμε να μπαίνουμε πλέον στα βαθιά και τα ουσιαστικά ζητήματα. Επί του παρόντος, για κάτι άλλο που είχε αναφερθεί, σε ό,τι αφορά τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, όλοι οι υποψήφοι αναφέρονται σε αυτά, χωρίς όμως ακριβώς να δίνουν περιεχόμενο και λύσεις σε αυτά τα ζητήματα. Λένε ό,τι ακούνε και καταγράφουν τα προβλήματα μέχρι στιγμής. Ναι, είναι αυτό, Κώστα, το γεγονός που λέει τώρα και ο Νικόλας. Το καταγράφω και εγώ στο θέμα ότι είμαστε στα συθήματα ακόμα και όχι στην ουσία. Ρωτάς, φιλοξενούμε τους υποψήφιους ήδη. Συγκεκριμένα πράγματα, όχι έτσι αόριστα για το Κυπριακό, την οικονομία που τα λέμε συχνά, είναι ο τάφος του Αγίου Νεοφύτου. Ό,τι θες λες, βάζεις μέσα, δεν έχεις να πληρώσεις φόρο. Στα μεγάλα ζητήματα που είναι το μεταναστευτικό, έχει σημασία, είναι μια κατεύθυνση πολιτική, πώς το χειρίζεσαι σε θέματα κοινωνικά, σε θέματα ταμπού, σχέση εκκλησίας, κράτους, όλα αυτά. Όταν ρωτάς τους υποψηφίους, σου λένε ξεκάθαρα είναι το ένα ή το άλλο, αλλά όχι στην ουσία. Θα έρθει η ώρα, είναι στο πρόγραμμα, ετοιμάζεται το πρόγραμμα. Θα το εξελίξουμε το πρόγραμμα. Άρα, ούτε η δική μας δουλειά μπορεί να γίνει που μας λένε αν να ρωτήσουμε. Ρωτάμε. Αν μας λένε ότι είναι σε ένα πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζει το πρόγραμμα ή περιμένουν ακόμα συνεργασίες με άλλα κόμματα για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, είναι και το πρόγραμμα. Έχω την αίσθηση κάτι ότι αυτό επηρεάζει κυρίως και τους νέους ψηφοφόρους. Δηλαδή, οι νέοι ψηφοφόροι βλέπουν τα πράγματα πολύ πιο πρακτικά. Βλέπουν ότι δεν τους αφορά αν ετοιμάζεται το πρόγραμμα, εδώ και κάτι μήνες ετοιμάζουν τα προγράμματά τους. Τον νέο ψηφοφόρο, για παράδειγμα, τον ενδιαφέρει το πρόβλημα της στέγης. Ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουμε στις μέρες μας. Ότι δεν μπορεί να νοικιάσει για να μείνει, ότι πολλοί νέοι επιστρέφουν πίσω με τους γονείς τους, ότι αν έχουν ειδικά την ατυχία να τους στείλει μεσό, πρέπει να φύγουν εκτός πόλης για να βρουν να νοικιάσουν. Ότι δεν τους φτάνουν τα λεφτά τους για να ζήσουν, όπως και όλους μας βεβαίως, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο για τους νέους, γιατί είναι και πολύ πιο δύσκολο να βρουν δουλειά. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο να πιστούν οι νέοι με βάση το επιχείρημα, ξέρετε, ετοιμάζουμε το πρόγραμμα. Δεν θα τους βοηθήσει αυτό το πράγμα, και πιστεύω ότι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Νικόλας προηγουμένως, ότι σίγουρα καταγράφεται αυτή η κίνηση προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη ως αντίδραση, αλλά θεωρώ ότι πέραν τούτου πρέπει να βρεθούν πρακτικές εισηγήσεις προς τους νέους που να καταφέρουν, ειδικά τους νέους ψηφοφόρους, να τους φέρουν στην κάλπη. Γιατί φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρουν ούτε με τη συσπήρωση, ούτε με την κινδυνολογία που θα αναπτυχθεί ή την πόλωση, αν θέλεις, που θα έχουμε πριν τις εκλογές, να φέρουν τους νέους, ειδικά ψηφοφόρους, στην κάλπη. Ναι. Είναι, Θανάση, και αυτό το πρόβλημα που έχει αναδειχθεί από τις επιλογές των υποψηφίων, τον Αβέροφ Νεοφύτου, του κύριου Μαυρογιάννη, του κύριου Χριστοδουλίδη, που όλοι έχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μια σχέση με την κυβέρνηση στο Κυπριακό. Λοιπόν, μου μιλάνε στα αυτή, συγγνώμη. Λοιπόν, άρα αυτό που... Αυτά έχουν σίγουρα ένα ενδιαφέρον δημοσιογραφικό, αλλά δεν ξέρω κι εγώ κατά πόσον ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον κόσμο.
έχουν ένα ενδιαφέρον δημοσιογραφικό να τα καταγράψουμε εμείς. Είναι οι παραδοξότητες και οι ασυνέπειες που είπαμε προηγουμένως. Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Με συγχωρείς, απλά επειδή στο αυτή. Ναι, Θανάση, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η συζήτηση είναι η δυσκολία στα επιχειρήματα. Πού θα εστιάσουν, τι θα συζητήσουν και πώς θα το εξελίξουν. Δηλαδή, νομίζω για πρώτη φορά έρχεται αυτή η δυστοκία στην επιχειρηματολογία, ακόμα και από τα κόμματα που στηρίζουν, το είπε πριν νομίζω και ο Κώστας, στο πώς θα θέσουν τα ζητήματα. Μπορεί να πεις το Α και μετά θα σου έρθουν μπούμεραγκ άλλα τρία πράγματα στο πώς θα εξελίξεις τη συζήτηση. Ναι. Αναμφισβήτητα μετά από 10 χρόνια διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, το σκηνικό θα έπρεπε λογικά, φυσιολογικό συγχώνοντων των πραγμάτων, θα έπρεπε να ήταν εντελώς διαφορετικό και όχι αυτό που έχουμε σήμερα. Δηλαδή το Κυπριακό είναι μια καυτή πατάτα η οποία πάρα πολύ δύσκολα θα την αγγίξουν. Το θέμα της διαφθοράς πέρα από τα συνθήματα που δεν είναι σύνθημα η διαφθορά, έχει ονοματεπώνυμο, έχει συγκεκριμένες ενέργειες, έχει πράξεις, έχει διαπλοκή, συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα περιστατικά, συγκεκριμένες ενέργειες. Είναι επίσης μια καυτή πατάτα, η οποία θα δούμε πώς θα το αγγίξουν. Αλλά και πάλι η ουσία, πιστεύω, είναι αυτό που είπε ο Κώστας προηγουμένως, ότι τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου είναι άλλα, που γι' αυτά πέρα από το Σεπτέμβριο και μετά θα πρέπει να ακούσει 5 ναι. συγκεκριμένες προτάσεις. Ακόμα και αν ακούσει όμως, Θανάση, Κώστα, Νικόλα, ακόμα και αν ακούσει γι' αυτά, διότι και ανεξάρτητοι υποψήφοι και άλλοι που έχουμε φιλοξενήσει έχουν πιο έτσι εμπεριστατωμένες απόψεις κλπ. Θα γίνει α, β, γ, μετά κάποιος θα εκλεγεί και μετά διαφοροποιείται η κατάσταση. Είναι πλέον πρόεδρος, αυτό δεν μπορεί να γίνει, αυτό εκκρεμεί στη Βουλή. Α, β, διότι απλά καθημερινά προβλήματα θα μπορούσαν να λυθούν και από την υφιστάμενη κυβέρνηση, την οποία αγνοούμε ότι υπάρχει και τρέχει και τελειώνει η θητεία σε κάποιους μήνες. Εμένα με ενδιαφέρει έτσι να δούμε μαζί τελικά ο κόσμος από τι θα πιαστεί να ψηφίσει. Πρώτα να πάει στην κάλπη και μετά ποια θα είναι η επιλογή του. Συζητάνε, θέλουν debate υποψήφοι όλοι μαζί, να ρωτάω ένας τον άλλον κλπ. Τι θεωρείτε είναι αυτό που θα κερδίσει τον κόσμο? Κώστα, εσύ τι λες? Ακούει ήδη, βλέπεις τη δημοσκοπήση, δεν ξέρω, μπορούν να αλλάξουν? Είναι κάτι το οποίο θα συμβεί? Είναι θέμα χαρακτήρα, είναι επικοινωνιακό? Σήμερα ο νέος ή ο οποιοσδήποτε ρωτήσουμε, ξέρω εγώ, έξω, φεύγω από τα social media, εκεί είναι ένας μικρό κόσμος. Δεν θεωρώ ότι εκεί είναι κάλπη. Τι είναι αυτό που θα τον οδηγήσει στην κάλπη και σε αυτόν που θα επιλέξει? Θεωρώ ότι εντάξει, είναι διάφορα πράγματα. Είναι τα πιστικά επιχειρήματα πρώτα-πρώτα. Η συνέπεια των λόγων δεν είμαι σίγουρος αν ο κόσμος θυμάται ή παρακολουθεί πού ήταν ποιος. Ούτως ή άλλως θα τα ξεχάσει ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε ο Θανάσης, ότι συγχύζεται ο κόσμος σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, ο κόσμος αυτή τη στιγμή βλέπει διάφορες παράξενες συμμαχίες, οι οποίες δεν έχουν καμία βάση με βάση τα προηγούμενα, ας πούμε. Okay. Ας πούμε ότι αυτό το ξεχνά ο κόσμος. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό ο κόσμος θέλει, ψάχνει μια διέξοδο η οποία ίσως είναι περισσότερο επικοινωνιακή στην κατάληξή της. Τι εννοώ? Εννοώ ότι αυτές οι εκλογές, αν ξεχωρίσουν για κάτι, θα ξεχωρίσουν στο επίπεδο της εικόνας, των εντυπώσεων. Μιας προσέγγισης του κόσμου ότι θέλουμε κάτι καινούριο. Αν κάποιος σε επίπεδο εικόνας μας δίνει αυτό το καινούριο και μας δίνει και κάποιες ενδείξεις ότι θα μας το δώσει, θα το διαλέξουμε αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι από την αποτίμηση που κάνουμε μέχρι στιγμής, αυτοί που χάνουν είναι τα παραδοσιακά πρόσωπα. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Αβέροφ Νεοφύτου είναι αυτός που πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι άγνωστος στον περισσότερο κόσμο και θα χρειαστεί να καλύψει πολύ μεγάλο έδαφος για να τον πείσει. Και ακριβώς γι' αυτό κερδίζει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ήπιον τόνων. Καλύπτει, αν θέλεις, και επικοινωνιακά αυτή την εικόνα. Είναι αυτό που δεν θέλω να το πω για να μην ακουστεί αρνητικό, αλλά είναι αυτό που συζητάμε πολύ και λέμε είναι το καλό παιδί της ιστορίας που. Το πώς το βλέπει ο κόσμος. Δηλαδή, όπως σε όλα τα άλλα, το σημαντικό της εποχής μας είναι η εικόνα και σε αυτό νομίζω θα είναι καθοριστικό. Δεν είναι μειωτικός χαρακτηρισμός όμως, να το λέμε για το εκλογικό σώμα. Θανάση, εσύ τι λες? Ότι επιλέγουμε με την εμφάνιση τον υποψήφιο, αν βάζει τζέλ στα μαλλιά του, διότι εκεί θα καταλήξουμε. Είναι το πώς βλέπουμε.
Δεν, είναι πώς βλέπουμε τον υποψήφιο ή μετά μας ενδιαφέρει, όντας πρόεδρος, τι μπορεί να κάνει για μας. Σαφέστατα δεν είναι τόσο απλά τα κριτήρια, δηλαδή αν χτενίζεται καλά ή αν φοράει καλοσιδερωμένα πουκάμισα. Δεν είναι αυτό ακριβώς το κριτήριο του κόσμου. Αλλά είναι η εντύπωση, είναι αυτό που είπε ο Κώστας, δηλαδή είναι η εντύπωση που σχηματίζει ο κόσμος εάν θέλει κάτι ή αν δεν θέλει κάτι. Ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό. Αν θέλει αλλαγή, αν δεν θέλει αλλαγή. Αν έχει ταυτίσει κάποιους με τη διαφθορά, δεν συζητάμε τώρα αν είναι δίκαιο ή άδικο, δεν συζητάμε αυτό. Έτσι και αλλιώς η άποψη μου είναι ότι ο κόσμος, η ανθρωπότητα πορεύεται με πέντε λέξεις. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Οπότε, τέσσερις πόσες είναι. Οπότε, αν είναι θέμα εικόνας, πόσο μάλλον στην εποχή μας, με την, γι' αυτό και μέχρι τώρα οι υποψήφοι δεν σπάνε αυγά. Κανένας δεν θα αγγίσει. Γι' αυτό και το πρόγραμμα θα φτιάχνεται και θα φτιάχνεται μέχρι το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, τον Νιόβρη, γιατί κανένας δεν θα θέλει να αγγίξει την ουσία των ζητημάτων και να σπάσει αυγά. Θα πρέπει να είναι πολυσυλλεκτικός, θα πρέπει να είναι αρεστός, θα πρέπει και η εικόνα, αλλά οι θέσεις είναι ένα πράγμα, είναι ένα κριτήριο. Πιστεύω ότι λίγος κόσμος επηρεάζεται από τις θέσεις. Περισσότερος κόσμος θα επηρεαστεί από την εικόνα, από αυτό που ήδη έχει σχηματίσει στο μυαλό του. Μάλιστα. Δίκαιο ή άδικο δεν έχει σημασία. Έλα, Κώστα. Αν μου επιτρέπεις, ακριβώς από αυτό που είπε ο Θανάσης, δηλαδή η ιστορία των αυγών, έχει και μια άλλη προέκταση αυτή η προεκλογική εκστρατεία. Όταν αποφασίζει κάποιος να σπάσει αυγά, πόσα από αυτά τα αυγά βρίσκονται στο δικό του καλάθι. Δηλαδή, αν ο κ. Μαυρογιάννης επιχειρήσει να σπάσει αυγά στο Κυπριακό, σπάζουν και δικά του αυγά. Αν ο κ. Χριστοδουλίδης επιχειρήσει να σπάσει αυγά στα υπόλοιπα, αλλά και στο Κυπριακό, σπάζουν και δικά του αυγά. Ο Βέροφ Νεοφύτου, το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει. Και μιλάμε για τρία πρόσωπα τα οποία είχαν σχέση με την απερχόμενη κυβέρνηση. Άρα θα έχουν και ένα πρόβλημα πώς να διατυπώσουν την όποια ένσταση και την όποια αντιπολίτευση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, συναδελφοί. Κρατάω αυτό με τα αυγά. Έτσι, εμείς να το... ευχαριστούμε. Θεωρούσα ότι όταν είχα φιλοξενούμενο τον κύριο Χριστοδουλίδη, του είπα κάποια αυγά τα σπάσαμε σήμερα σε θέματα ταμπού. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που λέτε, συναδελφοί, και είναι όλο το διακύβευμα των εκλογών. Ποιος θα τολμήσει να σπάσει το πρώτο αυγό, και είναι και οι άλλοι όλοι που θα ρίχνουν τα αυγά στους τοίχους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, Νικόλα, ναι, είναι αυτό που λένε και οι συναδελφοί. Αυτό θα έχουμε να παρακολουθούμε. Ποιος, γιατί για κάθε ένα επιχείρημα που θα τίθεται, για κάθε βολή, δεξιά ή αριστερά, στο κέντρο αναλόγως, θα πρέπει να περιμένει κανείς πίσω βέλη. Ναι, διότι αν πάρουμε για παράδειγμα τις τελευταίες πράξεις και επεισόδια που έχουμε δει, για παράδειγμα, εξέταζε ο Δημοκρατικός Συναγερμός αν θα διαγράψει ή όχι τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Όταν το μέτρησαν, αποφάσισαν τελικά ότι δεν θα το κάνουν. Και μην πας μακριά, χθες, οι φρουρές. Ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι θα τον στεναχωρούσε αν το έκαναν. Να. Γιατί συνεχίζει να ρίζει από εκείνη τη δεξαμενή. Άρα θέλει να συνεχίσει να έχει αυτή τη σχέση με το κόμμα του. Σωστό. Παρόμοια φαινόμενα θα δούμε και σε ό,τι αφορά το η σχέση Μαυρογιάννη και Ακέλ. Είναι μια μάχη εντυπώσεων επί του παρόντος παραουσίας. Και ελπίζουμε, τουλάχιστον εμείς δημοσιογραφικά, ότι κάποια στιγμή θα μπούμε και στην ουσία. Να κοιτάζουμε και αυτό και με τις φρουρές προχθές. Τις ήθελαν, παράδειγμα. Δεν τις ήθελαν κλπ. Θα έχει το ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα μου.